Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με την υποστήριξη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Τράκης ορίζει την Παρασκευή παραμονή Χριστουγέννων 24 Δεκεμβρίου ως ημέρα εμβολιασμού χωρίς ραντεβού. Η εν λόγω δράση αφορά όλους τους πολίτες άνω των 12 ετών και θα πραγματοποιηθεί στον αύριο χώρο του νοσοκομείου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Είναι μια πολύ σπουδαία δράση αυτή, η οποία έχει γίνει και στη Θεσσαλονίκη, το είδατε προχθές, και τώρα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Αφορά μια μέρα την οποία χαρακτηρίσαμε ως μέρα εμβολιασμός χωρίς ραντεβού. Mm. Και το λέω αυτό γιατί αφορμή ήταν οι οχλήσεις από αρκετούς συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν ραντεβού είτε στα τέλη Γενάρη είτε μετά τα μέσα Γενάρη ή δεν έχουν εμβολιαστεί και καθόλου και θέλησαν να το κάνουν και πριν τις γιορτές. Με αφορμή λοιπόν αυτές τις ενοχλήσεις από τους συμπολίτες μας ορίσαμε αυτή τη μέρα την παραμονή Χριστουγέννων σαν μέρα χωρίς εμβολιασμός, χωρίς ραντεβού. Αυτό θα λάβει χώρα στο χώρο του νοσοκομείου με την κινητή μονάδα αιμοδοσίας να έχει στηθεί έξω από το εμβολιαστικό σε δύο γραμμές και θα αφορά πολίτες οι οποίοι θα προσέρχονται από το Βούλος να εμβολιαστούν χωρίς να έχουν κλείσει ραντεβού. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Έχουμε εξασφαλίσει τον ικανό εκείνο αριθμό εμβολίων που θεωρούμε ότι θα χρειαστούν. Και αν δούμε ότι η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη, πραγματικά θα το επαναλάβουμε και στο κέντρο της πόλης. Παράλληλα, προχωρούν ικανοποιητικά, καθώς φαίνεται, οι εμβολιασμοί παιδιών 5 έως 11 ετών σε όλα τα νοσοκομεία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου πραγματοποιούνται 50 εμβολιασμοί καθημερινά σε κάθε νοσοκομείο. Το Σάββατο ήταν η πρώτη μέρα που εμβολιαστήκανε παιδιά 5 έως 11, ναι. 50 παιδιά το Σάββατο και 50 σήμερα. Και μάλιστα υπάρχει ενδιαφέρον για πάρα πολλά παιδιά και αυτό θα το παρακολουθούν από το σύστημα πότε θα ανοίξουν τα επόμενα εμβόλια. Έχουμε κάνει 2 μέρες εμβολιασμού και αύριο είναι η 3η μέρα. Καθημερινά είναι 50 τα ραντεβού και βλέπω ότι υπάρχει ζήτηση, είναι κλεισμένα ραντεβού μέχρι το Γενάρη περίπου. Μάλιστα. Και όσο αφορά τον προγραμματισμό από το νέο έτος, δηλαδή μετά τις 7-8 Γενάρη, θα γίνει μάλλον καθημερινά. Εμείς ξεκινήσαμε το Σάββατο, οπότε κάναμε 50 το Σάββατο και τη Δευτέρα σήμερα 50. Την Κυριακή δεν είναι κάθε μέρα ανοιχτό το εμβολιαστικό κέντρο. Ήταν Σάββατο, Δευτέρα, Τετάρτη και Τετάρτη. Αλλά από ό,τι μαθαίνω, μας ζήτησαν αυτή τη βδομάδα να είμαστε κάθε μέρα ανοιχτοί. Θα δούμε πώς θα γίνει. Πάντως κάναμε 100 άτομα βασικά, 50 και 50.